σελίδα 1061 από την επιστολή προς Εβραίους. Ας φοβηθούμεν λοιπόν μήποτε, ενώ μένεις ημάς επαγγελία να εισέλθομεν στην κατάπαυσιν αυτού, φανεί τις εξημών ότι υστερήθη αυτής. Διότι εμείς ευαγγελίστημεν καθώς και εκείνη. Αλλά δεν ωφέλησεν εκείνους ο λόγος τον οποίον ήκουσαν, επειδή δεν ήτο εις τους ακούσαντας ενωμένος με την πίστη. Διότι εισερχόμεθα εις την κατάπαυση εμείς οι πιστεύσαντες, καθώς είπεν ούτως όμως εν τη οργή μου, δε θέλουσιν εισέλθει στην κατάπαυσή μου, αν και τα έργα αυτού ετελείωσαν από καταβολής κόσμου. Διότι είπε εν μέρη την ύπερ της εβδόμης ούτω, και κατέπαυσεν ο Θεός εν τη ημέρα, τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού, και εν τούτο πάλιν δε θέλουσιν εισέλθει στην κατάπαυσή μου. Επειδή λοιπόν μένει να εισέλθουσι την αίσθηση αυτήν και οι πρώτεροι ευαγγελιστέντες δεν εισήλθον διαπίθιαν, πάλιν διορίζει μέρα την ασήμερον λέγον δια του Δαβίδ μετά το σού των καιρών καθώς ήρητε, σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληραίνετε τας καρδίας σας. Αμήν. Ας φοβηθούμε λοιπόν, γιατί υπάρχει και για μας μέρα κατάπαυσης που θα εισέλθουμε στην κληρονομιά μας και είναι η μέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Ας φοβηθούμε, διότι ενώ μένει σε εμάς η επαγγελία να εισέλθομεν εις την κατάπαυση αυτού, κάποιος στερηθεί από αυτή την είσοδο. Κάποιος χάσει την είσοδό του στη γη της επαγγελίας που είναι για μας η αρπαγή της Εκκλησίας. Διότι και εμείς ευαγγελίστημεν καθώς και εκείνοι. Και εμείς ακούμε το Λόγο του Θεού καθώς και εκείνοι άκουγαν 40 χρόνια το Λόγο του Θεού. Όμως ο Λόγος του Θεού δεν τους ωφέλησε καθόλου. Φοβερό, ε. 40 χρόνια να ακούς το Λόγο του Θεού και να μην ωφεληθείς. Φοβερό. Να ακούμε το Λόγο του Θεού κάθε μέρα. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι η δύναμη του Θεού που σώζει κάθε έναν που τον πιστεύει και να μην ωφεληθούμε. Δεν μιλάει πια για αυτούς που έφυγαν αλλά για αυτούς που μένουνε. Γιατί δεν ωφέλησε αυτούς ο Λόγος του Θεού? Γιατί ποτέ δεν ήταν ενωμένος με την πίστη τους. Και για να μην πω τη λέξη ποτέ, γιατί στο τέλος, την κρίσιμη ημέρα, δεν βρέθηκε ο Λόγος του Θεού ενωμένος με την πίστη τους. Αλλά πονηρά καρδία απιστίας πλάνησε την καρδιά τους. Με αποτέλεσμα να αφήσουν τα κόκαλά τους στην έρημο, αν και για 40 χρόνια άκουγαν το Λόγο του Θεού. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά πρέπει να μας προκαλεί φόβο. Καλά λέει ο Λόγος του Θεού, ας φοβηθούμε. Να ακούς το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού να σε φέρνει την καρδιά σου σε κατάνοιξη. Να χαίρεσαι. Να απολαμβάνεις. Να πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο. Να προφητεύεις. Να κηρύττεις. Να απολαμβάνεις την εύνοια του Θεού. Μέσα στην εκκλησία, στο σπίτι σου. Όλα να είναι πάρα πολύ καλά. Και να έρχεται η μέρα του πειρασμού. Γιατί θα έρθει. Γιατί θα έρχεται. Και την ημέρα εκείνη του πειρασμού να κάνεις πίσω. Από απιστία. Να απειθείς. Γιατί ο Λόγος του Θεού που έφτανε μέσα στα αυτιά σου, κατέβαινε στην καρδιά σου, ποτέ δεν ενώθηκε με την πίστη σου. Ή κάποια στιγμή δεν ενώνεται με την πίστη σου. Και σήμερα να έρχεται ο Λόγος του Θεού και να μας αποκαλύπτει τα κρυφά της ζωής μας που κανένας δεν τα ξέρει. Και όχι μόνο σήμερα και κάθε φορά. Πολλές φορές. Να έρχεται ο Λόγος του Θεού. Να σου λέει, εχθές τι έκανες. Προχτές τι έκανες, την ημέρα του πειρασμού, εκεί τότε, εκεί. Και να καταλαβαίνεις ότι ο Λόγος του Θεού για σένα το λέει.
και να σκέφτεσαι και ακόμη και να λυπάσαι. Και όλα αυτά ο Θεός να τα κάνει για να σε φέρει σε μετάνοια και εσύ να μην μετανοείς και εσύ να απειθείς και να σκληρύνει η καρδιά σου. Στην πραγματικότητα να περιφρονείς το Λόγο του Θεού. Ποια κατάπαυση υπάρχει για σένα ή για μένα? Ποια κατάπαυση μπορεί να υπάρξει? Και αδερφοί αγαπητοί, δεν είμαστε λίγοι σε αυτή την κατάσταση. Πολλοί είμαστε. Πολύ θα ήθελα να σας πω τώρα τι μου δείχνει ο Θεός, αλλά δεν μπορώ. Όμως σήμερα πες ότι δέξω ότι για σένα μιλάει ο Θεός. Και για μένα μιλάει ο Θεός. Και να μετανοήσουμε, αδερφοί. Να μην σκληρώνουμε την καρδιά μας. Να θυμηθούμε, να σκεφτούμε. Να σκεφτούμε τις κοσμικές επιθυμίες, τις απήθειες, τις παραβάσεις, τις αμαρτίες μας, όλοι μας. Έχει δίκιο ο Θεός που λέει εις πολλά πτεώμεν άπαντες. Να θυμηθούμε τις σκέψεις μας, τα λόγια μας, ακόμη και τα έργα μας. Και να πούμε, Κύριε, συγχώρεσέ μας. Αμάρτησα ενώπιον σου. Ελέησέ με. Αμήν, αδερφοί. Αμήν με όλη μας την καρδιά. Αμήν, Χριστέ. Γιατί θέλουμε να μην χάσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Θέλουμε να μην χάσουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Μη σκληρύνουμε την καρδιά μας. Κανένας σήμερα μη σκληρύνει την καρδιά του. Κανένας. Κανένας από μας. Κανένας από μας να μη σκληρύνει την καρδιά του σήμερα. Είναι συγκεκριμένη μέρα η σημερινή. Κανένας, αδελφοί. Αλλά να πούμε ήμαρτον στον ουρανό και ενώπιόν σου. Συγχώρεσέ μας. Ας σηκωθούμε.